Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τον μεγάλο αγωνιστή, επαναστάτη και θεωρητικό του μαρξισμού, Παντελή Πουλιόπουλο. Πριν 80 χρόνια, στις 6 Ιουνίου του 1943, εκτελέστηκε από Ιταλούς φασίστες σε ηλικία μόλις 43 ετών, μαζί με άλλους 105 κομμουνιστές στο νεζερό της Λάρισας. Σε αυτή τη σύντομη ζωή του έδωσε πάρα πολλά στο εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα τόσο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Ο Πουλιόπουλος γεννιέται στη Θήβα στις 10 Μαρτίου του 1900, μαζί με τον αιώνα, όπως συνήθιζε να λέει. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του συμπίπτουν με την εδραίωση του υπεραλιστικού συστήματος που σηματοδοτεί μια περίοδο βαρβαρότητας για το παγκόσμιο προλεταριάτο και τους λαούς. Στην Ελλάδα, εκείνη την περίοδο διαμορφώνονται οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Λόγω της σχετικής καθυστέρησης του ελληνικού καπιταλισμού, η κερδοφορία βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην άγρια εκμετάλλευση των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και των εργαζομένων. Διαρκείς πολεμικές συγκρούσεις, ανύπαρκτες συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθερίες, άγρια καταστολή απέναντι στους αγώνες, βάρβαρες συνθήκες εργασίας ήταν μια καθημερινότητα. Ο Παντελής Πουλιόπουλος, παρά το γεγονός ότι αποτελεί γόνος μιας εύπορης οικογένειας, θα επηρεαστεί από τα γεγονότα και θα στρατευτεί με την εργατική τάξη. Από νεαρή ηλικία θα εστερνιστεί τον επαναστατικό μαρξισμό. Το 1919 γράφεται στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκεί θα έρθει σε επαφή με τον Τζουλάτη, που αποτελούσε εκπρόσωπο της Μπολσεβίκικης πτέρυγας του Νεοδιοθέντες ΣΕΚΕ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας, και θα οργανωθεί. Αποφασίζει συνειδητά να αφήσει προσωρινά τις σπουδές του και να στρατευτεί στο μέτωπο για να αναπτύξει αντιπολεμική δράση. Ίσως θα είναι και από τους πρώτους που θα αναπτύξει μια αντιπολεμική δράση σε παγκόσμια κλίμακα στο μέτωπο. Μαζί με άλλους αγωνιστές, οργανώνει αντιπολεμικούς πυρήνες και θα διακινήσουν πλήθος προπαγανδιστικού υλικού, καλώντας τους φαντάρους να στρέψουν τα όπλα τους απέναντι στην ελληνική αστική τάξη και όχι απέναντι στους εργάτες και αγρότες Τούρκους. Γιατί είναι η ελληνική αστική τάξη που θέλει να τους μετατρέψει σε κρέας για τα δικά της συμφέροντα. Ειδικά σήμερα, που ο κίνδυνος του πολέμου έρχεται όλο και πιο κοντά, αυτή η παρακαταθήκη, η εφαρμογή του επαναστατικού ντεφετισμού, αποκτά ακόμα μια καλύτερη σημασία. Για αυτή του τη δράση θα συλληφθεί και θα καταδικαστεί σε θάνατο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Ωστόσο, με την κατάρρευση του μετόπου θα δραπετεύσει και θα γλιτώσει το απόσπασμα. Μετά το τέλος της μικρασιατικής καταστροφής και της εκστρατείας, αναλαμβάνει την οργάνωση των απόστρατων που βιώνουν τρομακτικά προβλήματα. Αμέτρητη αθλειότητα, εγκληματική αδιαφορία του κράτους απέναντι ακόμα και στις πιο στοιχειώδεις απαιτήσεις, φτώχεια και εξαθλίωση. Προσπαθεί να δώσει στις διάφορες ενώσεις που δημιουργούνται και σχηματίζονται, όπως είναι οι παλαιοί πολεμιστές και τα θύματα στρατού, ένα συνολικό πρόγραμμα και μια σαφή αντιπολεμική φυσιογνωμία. Ο Παντελής Πουλιόπουλος θα αναδειχθεί αδιαφυσβήτητος ηγέτης του κινήματος και θα πρωταγωνιστήσει στην ενοποίησή του σε ένα εθνικό επίπεδο. Θα εκδώσει το έργο με τίτλος «Πόλεμος κατά του πολέμου», ασκώντας δρυμία κριτική στις πολιτικές της εθνικής ενότητας και της άμυνας που αποτελούν προσχήματα για να σκεπάζουν τις αληθινές αιτίες των πολέμων που δεν είναι άλλες από τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα των αστικών τάξεων και των υπεραλιστών. Θέτει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη ενός αντιπολεμικού κινήματος που θα διεξάγει έναν αληθινό, αποφασιστικό, διεθνιστικό αγώνα εναντίον του πολέμου, εναντίον των πραγματικών αιτιών του. Παράλληλα, με την οργάνωση του κινήματος των αποστράτων, με την επιστροφή του, θα πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια μετατροπής του ΣΕΚΕ από ένα κόμμα με εργατική φυσιογνωμία σε επαναστατικό μαρξιστικό. Εκπροσωπεί την Μπολσεβίκικη τάση και θα συγκρουστεί σκληρά με τις ρεφορμιστικές πολιτικές της ηγεσίας, όπως ήταν η συμμετοχή στον πόλεμο, συμμαχία με αστικά κόμματα, την πολιτική της μακράς νομίμους υπάρξεως. Με την καθοριστική του συμβολή, οι συσχετισμοί αλλάζουν υπέρ των επαναστατών μεταξύ του 1922 και του 1924. Το 1924 πραγματοποιείται το 3ο έκτακτο συνέδριο του ΣΕΚΕ, που ονομάζεται και Συνέδριο Μπολσεβικοποίησης. Εκεί ο Πουλιόπουλος
θα εκλεγεί γραμματέας σε ηλικία μόλις 24 χρονών. Αξίζει να αναφερθεί ότι ίσως είναι ο μοναδικός παγκοσμίως που σε τέτοια μικρή ηλικία αναλαμβάνει μια τόσο σημαντική θέση. Το ΣΕΚΕ μετανομάζεται σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ΚΚΕ, και εντάσσεται στην Τρίτη Διεθνή, τον Λένιν Τρότσκι. Ένα χρόνο μετά, το 1925, θα συλληφθεί από τη δικτατορία του Παγκάλου εξαιτίας της υποστήριξης του λαθασμένου συθήματος και θέσης για ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη. Αυτή η θέση είχε επιβληθεί στο ΚΚΕ από την Τρίτη Διεθνή, που τότε είχαν ξεκινήσει διάφοροι σταλινικοί να αναλαμβάνουν κέρυες θέσεις. Η απολογία του στο δικαστήριο θα μείνει μνημειώδης. Επί 4 ώρες υπερασπίζεται το διεθνισμό, τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων, την αυτοδιάθεση των λαών. Μετά την αθώωσή του θα εξοριστεί μαζί με άλλους αγωνιστές, όμως στη Φολέγαδρο. Κατά τη διάρκεια της φυλάκησής του, την ηγεσία αναλαμβάνουν οι σταλινικοί Ευτυχιάδης, Χαϊτάς, Ζαχαριάδης, που καταπατούν τις αποφάσεις του συνεδρίου και υποστηρίζουν ρεφορμιστικά συνθήματα. Έφτασαν μέχρι στο σημείο να παρουσιάζουν τις αιμοσταγείς δικτατορίες του Παγκάλου και του Κονδύλη ως δημοκρατικές. Η βολσεβικοποίηση επομένως δεν ολοκληρώνεται. Η γάγκρανα του σταλινισμού, που ξεκίνησε να επικρατεί στην Έσους Ουδού, εξαπλώνεται μέσω της Διεθνούς σε όλα τα ΚΚ και στο ΚΚΕ, πριν προλάβει αυτό να μετεξελιχθεί σε ένα πραγματικό επαναστατικό κόμμα. Όταν αποφυλακίζεται το 1926, αντιμετωπίζει τους σταλινικούς και εκλέγεται ξανά παμψηφή γραμματέας στη σύσκεψη παραγόντων. Ωστόσο, αντιλαμβάνεται ότι το κόμμα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση που δεν είναι επιδερμική και ανατροφοδοτείται από την προώθηση πολιτικών από την Κομμουνιστική Διεθνή, όπου είχε αρχίσει να εγκαθιστάται η σταλινική φράξη. Αποσύρεται από τη θέση του και ασκεί διμία κριτική στην αναθεώρηση του μαρξισμού που επιχειρούν οι γραφειοκράτες. Προτείνει ένα πρόγραμμα για την ευθυγράμμιση του κόμματος στις επαναστατικές αρχές. Η σταλινική τριάδα όμως και η Κομμουνιστική Διεθνή δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν πολιτικά και επομένως μεθοδεύουν τη διαγραφή του με χυδαίες κατηγορίες και συκοφαντίες. Μετά το τρίτο τακτικό συνέδριο του ΚΚΕ το 1927, διαγράφεται μαζί με πρωτοπόρα μέλη του κόμματος που συντάσσονται με τις απόψεις του. Οι διαγραφέντες συγκροτούν την Ενωμένη Αριστερή Αντιπολίτευση του ΚΚΕ με την ονομασία Σπάρτακος από το περιοδικό που εξέδιδαν και συνδέονται με τη Διεθνή Αριστερή Αντιπολίτευση του Τρότσκι. Γύρω τους συσπυρώνονται αγωνιστές και επιφανείς στελέχη του ΚΚΕ με μαρξιστική συγκρότηση που διακρίθηκαν μέσα από τους μεγάλους ταξικούς αγώνες. Αναφορικά, γύρω από το Σπάρτακο συγκεντρώθηκαν 7 κεντρικοί επίτροποι, 8 από τους 10 βουλευτές του ΚΚΕ και πολύ σημαντικά στελέχη από εργατικές περιοχές και γειτονιές της χώρας. Με την έκδοση του περιοδικού Σπάρτακος επιτίθεται στο ρεβιζιονισμό της ηγετικής ομάδας και θέτει τα καθήκοντα του ελληνικού προλεταριάτου. Ταυτόχρονα με τη μετάφραση και έκδοση άρθρων των κλασικών επιτελεί μια προσπάθεια μόρφωσης της ελληνικής εργατικής τάξης και της πρωτοπορίας της. Το 1934 η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ πλέον σφραγίζει μια για πάντα τη ρεφορμιστική στροφή του. Υιοθετεί μια σειρά από πολιτικές και τακτικές που θα αποτελέσουν πηγή μεγάλων προδοσιών για την εργατική τάξη, όπως είναι η θεωρία των σταδίων, τα λαϊκά μέτωπα, ο σοσιαλισμός σε μία μόνο χώρα και άλλα. Από την πλευρά των επαναστατών αναλαμβάνει ο Παντελής Πουλιόπουλος να απαντήσει στην προσπάθεια διαστρέβλωσης του μαρξισμού. Το 1934 εκδίδει το μνημειώδες έργο του «Δημοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελλάδα», με εργαλεία τη θεωρία του υπεραλισμού του Λένιν, τον νόμο της άνης και συνδυασμένης ανάπτυξης και τη θεωρία της διαρκούς επανάστασης του Τρότσκι. Απέδειξε την αναγκαιότητα της σοσιαλιστικής επανάστασης στην Ελλάδα, συντρίβοντας τα επιχειρήματα των σταλινικών. Η σημασία αυτής της εργασίας ήταν και είναι ανεκτίμητη για το εργατικό και επαναστατικό κίνημα της Ελλάδας. Οι εργαζόμενοι και αγωνιστές θα έμεναν τυφλοί όσο αφορά τα καθήκοντα και την πολιτική που έπρεπε να ακολουθήσουν απέναντι σε μια τρομακτικά δύσκολη περίοδο που ανοιγόταν μπροστά τους.
Το έργο αυτό, όχι άδικα, μπορεί να συγκριθεί και με το έργο του Λέων Τρότσκι, Προδομένη Επανάσταση για την Ρωσία. Ένα ακόμα σημαντικό σταθμός για τον Πουλιόπουλο είναι και η ίδρυση της ΟΚΔΕ. Το 1934, όταν πλέον συνειδητοποιεί ότι το ΚΚΕ εγκατέλειψε μια για πάντα την Επανάσταση, μαζί με άλλες ομάδες προερχόμενες από τον αρχαιομαξισμό, ο αρχαιομαξισμός αποτελούσε την άλλη ομάδα της αριστερής αντιπολίτευσης του ΚΚΕ, θα συγκροτήσει και θα ιδρύσει την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, την ΟΚΔΕ. Μαζί με το θεωρητικό του έργο, θα αποτελέσει ίσως την πιο σημαντική κληρονομιά του απέναντι στο εργατικό ελληνικό κίνημα. Η ΟΚΔΕ, παρά τις πιέσεις, τις διώξεις, την καταστολή που δέχτηκε τόσο από τους σταλινικούς όσο και από την αστική τάξη και το αστικό κράτος, θα διαφυλάξει και θα διατηρήσει ζωντανές τις αρχές του επαναστατικού μαρξισμού, καθώς και την προοπτική της σοσιαλιστικής επανάστασης στην Ελλάδα μέχρι και τις μέρες μας. Η ΟΚΔΕ θα συμμετέχει από την πρώτη γραμμή σε όλες τις μικρές και μεγάλες καμπές του εργατικού κινήματος και της ταξικής πάλης. Από το Μάη του 1936, τα Ιουλιανά, το Πολυτεχνείο, τους αγώνες της μεταπολίτευσης μέχρι και σήμερα στο κίνημα των αγανακτισμένων και πολλά άλλα. Μετά την εξέγερση του Μάη του 1936, η στάση του αστικού κράτους απέναντι στο εργατικό κίνημα σκληραίνει. Με την επικράτηση της δικτατορίας του Μεταξά, η ΟΚΔΕ και ο Πουλιόπουλος θα βγουν στην παρανομία. Τον Αύγουστο του 1938 θα συλληφθεί και θα φυλακιστεί στην Ακροναυπλία. Εκεί θα συνεχίσει τη δραστήρια πολιτική του δράση και το συγγραφικό του έργο. Οι αρχές τον μεταφέρουν και τον παραδίδουν στις δυνάμεις κατοχής, όπου θα μεταφερθεί και στο στρατόπεδο του Νεζερού. Ακόμα και εκεί συνεχίσει να κηρύσει τον μαρξισμό, ακόμα και στο στρατόπεδο μελοθάνατων μέχρι και την εκτέλεσή του από τους Ιταλούς φασίστες τον Ιούνιο του 1943. Εκεί θα γραφτεί μια μεγάλη σελίδα ανθρώπινης και ιστορικής αξίας. Ο Πουλιόπουλος απευθύνεται στους Ιταλούς φαντάρους τη γλώσσα τους. Τους μίλησε για την ανάγκη να δοθεί μια διεθνιστική, επαναστατική, σοσιαλιστική λύση απέναντι στο σφαγείο του πολέμου. Οι στρατιώτες κατεβάζουν τα όπλα και δεν πυροβολούν. Το απεχθές έργο το αναλαμβάνει ο αξιωματικός που τον πυροβολεί στο κεφάλι. Ιδιαίτερη μνήμα πρέπει να γίνει και στο συγγραφικό και το θεωρητικό έργο του Πουλιόπουλου. Ο Πουλιόπουλος υπήρξε ένας βαθύς θεωρητικός του μαρξισμού, των γραμμάτων και της φιλολογίας. Μιλούσε συνολικά 10 γλώσσες. Μελετούσε συνεχώς τη διεθνή και ελληνική κατάσταση, καθώς και μαρξιστικά κείμενα φιλοσοφίας, οικονομίας, ιστορίας, των κλασικών από το πρωτότυπο. Σε όλη του την πολιτική ζωή θα εκδώσει εκατοντάδες άρθρα, προκηρύξεις και ντοκουμέντα του ΚΚΕ, του Σπάρτακου, των Παλαιών Παλαιμιστών και της ΟΚΔΕ. Ήταν υπεύθυνος για τη σύνταξη της εφημερίδας Ερυθρός Φρουρός που διακινούταν στο μέτωπο της Μικράς Ασίας και των περιοδικών Νέο Ξεκίνημα και Σπάρτακος. Εκτός από το κορυφαίο του έργο «Δημοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελλάδα», θα εκδώσει δεκάδες μελέτες και μπροσούρες που θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για κάθε επαναστάτη. Αξιοποιώντας την γλωσσομάθειά του, θα μεταφράσει σημαντικά έργα των κλασικών, όπως είναι το κεφάλαιο, η κριτική της πολιτικής οικονομίας του Μάρξ και την προδομένη επανάσταση του Τρότσκι. Τέλος, πρέπει να αναφερθούμε και στην προσωπικότητά του. Ο Παντελής Πολιόπουλος σε όλη τη ζωή διακρίνεται από την αγάπη για τον συνάνθρωπο, τον φτωχό και τον κατατρεγμένο. Ενώ είχε όλες τις δυνατότητες να γίνει ένας κορυφαίος αστός δικηγόρος, προτίμησε με αυταπάνηση να ταχθεί στο πλευρό της εργατικής τάξης, προσφέροντας ακόμα και τη ζωή του στην ταξική πάλη. Υπερασπίζεται αφιλοκερδώς εργάτες απέναντι σε εργοδότες, διαδηλωτές που συλλαμβάνονται, σωματεία που διαλύονται αυθαίρετα, διανοούμενους και φοιτητές που οδηγούνται σε αστυνομικά τμήματα και φορτώνονται με βαριές κατηγορίες. Μάλιστα, παρά τις βαριές συκοφοντίες που εξαπέλυε η ηγεσία του ΚΚΕ απέναντί του, συνέχιζε να παρέχει απλόχερα τις υπηρεσίες του σε μέλη και αγωνιστές του ΚΚΕ όποτε του ζητούνταν. Δεν έμεινε όμως μόνο σε προσωπικές ενέργειες. Το 1927 και 1928 θα προσπαθήσει να εκπαιδεύσει μια ομάδα νεαρών δικηγόρων την εργατική βοήθεια με σκοπό την υπεράσπιση αγωνιστών της εργατικής τάξης που διώκονται από το αστικό κράτος.
Ήταν ένας άνθρωπος ολιγαρχής, μεγαλόψυχος και ευγενικός. Αυτό το επιβεβαιώνουν όλες οι μαρτυρίες, όλοι όσοι το γνώρισαν, ακόμα και να ήταν αντίπαλοι του. Σε όλες τις στιγμές της ζωής του, θυσίαζε τις προσωπικές του ανάγκες για να βοηθήσει τους συντρόφους του και τους συναγωνιστές του. Ο Παντελής Πουλιόπουλος ήταν μια ηγετική φυσιογνωμία του παγκόσμιου εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος. Το θεωρητικό του έργο, η δράση του, συνολικά η πολιτική του συνεισφορά στο εργατικό κίνημα της χώρας είναι ανεκτίμητης αξίας. Η ζωή του πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα και πρότυπο για κάθε αγωνιστή, νέο, επαναστάτη, επιστήμονα, εργάτη που θέτει τον εαυτό του στην πλευρά του εργατικού κινήματος. Ειδικά σήμερα που η κρίση του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος γεννά τέρατα και απειλεί πλέον την ίδια την ανθρωπότητα με την καταστροφή και τον αφανισμό, πρέπει να προσιλωθούμε μόλις μας στις δυνάμεις στην υπόθεση της ταξικής πάλης. Η ζωή και η πράξη του Πουλιόπουλου, επομένως, αποτελεί φάρος μέχρι στις μέρες μας. 80 χρόνια μετά το θάνατό του, τιμούμε τη μνήμη του, πιάνοντας το νήμα θεωρητικά, πρακτικά, ιδεολογικά, πολιτικά, από εκεί που το άφησε ο Παντελής Πουλιόπουλος, συνεχίζοντας τον αγώνα για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος και την εγκαθίδρυση μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Επέσατε θύματα, αδέρφια, εσείς σε άνηση πάλι κι αγώνα. Ζωή, λευτεριά και τιμή του λαού, γυρεύοντας βρήκατε μνήμα. Συχνά σε υγρές σκοτεινές φυλακές, πικρές επέρα σάτε μέρες, και μένα του δίμιου νεύμα ευθύς σας φέραν μπροστά στην κρεμάλα. Γλεντούν οι τυράννοι και μες στο πιωτό τη λύθη γυρεύουν να βρούνε. Μα οι μέρες τους όμως μετρήθηκαν πια και τέλος πικρό τους προσμένει. Θεριεύει ο γίγαντας τώρα λαός και σπάει δεσμά κι αλυσίδες. Αιώνια η μνήμη σε σας αδερφή, στον τίμιο που πέσα τα γόνα. Αθάνατε! Αθάνατε!